Λοιπόν, εδώ επί του πιεστηρίου, δεύτερο μέρος και στην τελική ευθεία, Ιωάννης Κοραντής είναι μαζί μας, πρέσβης επί τιμή. Καλησπέρα κύριε Κοραντή. Καλησπέρα σας. Άγγελος, όχι μάλλον Σταύρος Λιγερός, γνωστός δημοσιογράφος, καλός συνάδελφος από το slpress.gr και Άγγελος Συρίγος, καθηγητής στο Διεθνές Δίκαιο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Λες αν θα είναι πιο ήπια, θα συμφωνήσουμε, λες. Για να δούμε, κάτσε, έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Σε λίγο, ναι. Επειδή θα είναι υποψήφιος βουλευτής των Αθηνών. Μήπως το σπάσει λίγο. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει αρχίσει. Σε λίγο θα αρχίσει και αυτός να ζητήσει. Θα με βάζετε, αν με καλείτε, θα με βάζετε στην προηγούμενη ώρα, αν με καλείτε. Ναι, βέβαια. Στην προηγούμενη ώρα. Από εδώ και πέρα, τις επόμενες μέρες, σαν πολιτικό σιγά-σιγά. Έτσι λοιπόν. Παρά τα αυτά όμως. Η καθηγητική ιδιότητα δεν φεύγει. Λοιπόν. Μια γεύση. Μια γεύση, μα ποια γεύση. Δύο πράγματα, ο τύπος και η ουσία. Ως προς τον τύπο, νομίζω είδαμε τη διαφορά μεταξύ ενός αγέροχου και μάλλον στριφνού Ερντογάν, αυστηρού, και ενός πιο πρόσχαρου, πιο νεανικού Τσίπρα, με μια εμφανή διάθεση από ελληνικής πλευράς έτσι, να φτιάξει μια, εντός εισαγωγικών μια ατμόσφαιρα. Ως προς την ουσία, έχω την αίσθηση ότι περισσότερη σημασία έχουν αυτά που δεν ελέγχθησαν παρά αυτά που ελέγχθησαν. Διότι τι ελέγχθη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν καταλήξαν σε καμία συμφωνία. Εύλογα συνεπώς τίθεται ένα ερωτηματικό. Τι περίμενε η ελληνική πλευρά από αυτή την επίσκεψη. Αυτό το οποίο ελέγχθη επισήμως ως μόνο απτό αποτέλεσμα είναι ότι θα υπάρξει μια επανάληψη σε αυτό το χρόνο των επαφών μεταξύ Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών εκατέρωθεν προκειμένου να προχωρήσουν σε νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη στα περιβόητα ΜΟΕ, τα οποία έχουν ηλικία κάποιων δεκαετίων και συσσωρεύονται οι φάκελοι. Κάποια εξ αυτών απέδωσαν, κάποια δεν απέδωσαν. Εντάξει, έχει καλώς σε μεταγενέστερο χρόνο συζήτηση σχετικά με την επανάληψη των διερευνητικών επαφών όσον αφορά το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Κατά τα λοιπά, οι τόνοι νομίζω ότι ήσαν από ελληνικής πλευράς χαμηλοί, προσεκτικοί. Ήταν μάλλον έτσι, περαστική αναφορά στις απειλές χρήσης βίας, το περιβόητο κάζους μπέλι. Σαφής αναφορά στις παραβάσεις και παραβιάσεις. Από τουρκικής πλευράς βεβαίως η επανάληψη, τότε η γνωστή μαρότα του Ερντογάν για τους 8, κάτι το οποίο το έχει πάρει προσωπικά και θα συνεχίσει να το παίρνει προσωπικά, είναι κάτι που τον καίει, όσο και να του λένε από ελληνικής πλευράς ότι απεφάνισε η ελληνική δικαιοσύνη, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Τόσο μάλλον που το θεωρεί και ως ένα μέσο πιέσεως επάνω μας, διότι για την ώρα αυτοί μένουν εδώ. Δεν γνωρίζω εάν και πότε θα πάνε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που θα δεχθεί να τους πάρει. Συνεπώς είναι ενούπεκτής, αν θέλετε, από δική του πλευρά σε ένα μέσο πιέσεως επάνω μας. Βεβαίως η επανάληψη, όχι ιδιαίτερα έντονα της αναφοράς στους Τούρκους ομογενείς μας, και στο θέμα των μουφτίδων, που το συνέδεσε, όπως έχει κάνει και άλλες φορές, κατά τρόπο άτεχνο, θα έλεγα. Ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Με το θέμα της Χάλκης. Αυτό δεν είναι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι μετά από τόσα χρόνια. Απελευθέρωσε Βενιζέλο. Ναι, και από μαθητής που ήμουν στο Λύκειο, άκουγα για τη Χάλκη. Δηλαδή, περιγράφει μια κατάσταση. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δημοσιογραφικά, υπονοεί ότι σε λίγες ώρες αύριο που θα είναι εκεί, μήπως έχουμε και καμία θετική έκπληξη, ανακοίνωση, δεν ξέρω κάτι, φαντάζομαι. Αλλά πήρε την πάσα ο κύριος Ερντογάν και το πήγε στο τι ζητάει και αυτός. Μακάρι, κύριε Σιαδήμα. Αυτό που θα πω είναι να επαναλάβω κάτι το οποίο έχω πει κατά επανάληψη. Η Χάλκη δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα. Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο. Είναι, αφορά την Οικουμενική Ορθοδοξία. Δεν μας κάνουν χάρη μα του και αν την ξαναδείξουν. Μα ποιοι θέλετε να είναι σε ποια επιτροπή να τους δώσουμε και την υπηκότητα. Γιατί ξέρετε πώς είναι. Μα το έχει κάνει, έχει περάσει νόμο. Έχει περάσει νόμο εδώ και χρόνια και πράγματι έσπευσαν διάφοροι Μητροπολίτες να ζητήσουν και να λάβουν την τουρκική υπηκότητα και να γίνουν έτσι μέλη της Ιεράς Συνόδου.
Αλλά πρέπει να πω ότι δεν ήταν. Πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, ενθυμούμενος λέει, τον έναν καθηγητή του φιλοσοφίας και τα 38.000 βιβλία και διάφορα τέτοια πράγματα. Ουσιαστικά για να πει ότι η υπόθεση της Χάλκης έχει κλείσει. Mm-hmm. Τουλάχιστον εγώ έτσι το διάβασα. Και βεβαίως να το συνδέσει με το ζήτημα. Αυτό λέει να σε κάνει χάρη ο κ. Εντογάν που επέτρεψε να πάει στη Χάλκη ο κ. Ζήπρας. Κοιτάξτε, του ίδιου δεν του στοιχίζει τίποτε. Άλλωστε, κάλεσε σήμερα, μάλιστα, την τελευταία στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι ελέγχθη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος και δέχθη. Δεν του στοιχίζει τίποτε. Ξέρετε, ύστερα από αρκετό καιρό αποφάσισαν να ξαναλειτουργήσουν, όχι να λειτουργήσουν, να ξαναλειτουργήσουν, να λειτουργήσουν ένα τελεφερίκ για την Παναγία Σουμελά. Θα του στοιχίσει κολλήγα εκατομμύρια δολάρια. Δεν το κάνουν, διότι ξαφνικά έτσι ένιωσαν ένα έρωτα άσβεστο για την Ορθοδοξία. Απλά προσβλέπουν στο να πάνε εκεί πέρα εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, προσκυνητές και βεβαίως να εισπράξουν πεκούνια. Απλά πράγματα. Σταύρο, παγώνει ο Ερντογάν αυτές τις απειλές για γαλάζια πατρίδα, για δεν νομίζω ένα αέριο ότι... χώρο, χωρικά ύδατα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο είδους υποχώρηση της Τουρκίας, ούτε και της Ελλάδος, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, από τις πάγιες θέσεις τους. Άρα, δεν υπάρχει μία εξέλιξη σε αυτό το επίπεδο. Άλλωστε, πιστεύω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε εκεί επιδιώκοντας να σταθεροποιήσει τη θερμοκρασία στο ελληνοτουρκικό μέτωπο σε χαμηλά επίπεδα. Αυτός, κατά τη γνώμη μου, ήταν ο βασικός στόχος. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους. Δεν ξέρουμε αν θα διατηρηθεί. Είναι αλήθεια ότι η τόνη ήταν χαμηλή. Και του Ερντογάν. Και του Ερντογάν. Η εξήγηση ποια είναι όμως. Η γνώμη μου είναι ότι ο Ερντογάν δεν θέλει κρίσεις στο ελληνοτουρκικό μέτωπο. Τώρα δηλαδή θέλει. Ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει με κάποιο είδους. Οι λόγοι είναι τρεις. Και είναι, δεν είναι τωρινή, είναι όλη αυτή την περίοδο. Θέλω να σπεύσω να διευκρινίσω ότι όταν λέω πως δεν θέλει κρίση, δεν εννοώ πως θα παραιτηθεί από αυτό που γνωρίζουμε, δηλαδή το γεγονός ότι προβάλλει παγίως τις μονομερείς επεκτατικές διεκδικήσεις η Τουρκία, το γεγονός ότι κάνει επίδειξη ισχύως, το γεγονός ότι αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα, όλα αυτά θα συμβαίνουν και ακόμα και η απειλή χρήση στρατιωτικής βίας για πολιτικούς λόγους και αυτό θα μπαίνει στο τραπέζι. Όταν λέω δεν θα δημιουργήσει κρίση, εννοώ δεν θα υπερβεί την κόκκινη γραμμή η οποία θα δημιουργούσε ανεξέλεγκτες συγκρουσιακές καταστάσεις. Γιατί? Οι λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει ανοιχτό στρατιωτικό μέτωπο στη Συρία. Το οποίο δεν είναι ρευστό. Ο ίδιος δεν το άνοιξε. Προφανώς το άνοιξε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Με ποιο στόχο το άνοιξε? Επέλεξε. Ο στόχος του είναι να μην επιτρέψει τη δημιουργία κουρδικού κρατικού μορφώματος στη Βόρεια Συρία. Το έχει εν μέρη επιτύχει, εν μέρη. Αλλά έχει απλωμένο τραχανά εκεί. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει ένα ανοιχτό μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κυπριακή ΑΟΣ, για να δει πώς θα το χειριστεί. Παρότι αυτό συνδέεται με την Ελλάδα, δεν ταυτίζεται. Και μάλιστα θέλει να το διαχωρίσει. Δηλαδή να διαχωρίσει το Ελλάδο-Τουρκικό από το Τουρκό με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο δεύτερος λόγος, αυτή είναι τα δύο μέτωπα που έχει, ο δεύτερος λόγος είναι ότι ακόμα και τώρα, παρά τις πολύ μεγάλες εκαθαρίσεις που έχουν γίνει στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις, ο Ερντογάν δεν εμπιστεύεται τη στρατιωτική ιεραρχία. Μπορεί τους αρχηγούς, αλλά ξέρει ότι ακόμα και τώρα, παρά τα κύματα εκαθαρίσεων, μπορεί να υπάρχουν ανώτατοι αξιωματικοί οι οποίοι να προσβλέπουν σε κάποιο είδους ανατροπή του. Ξέρει λοιπόν ότι μία πολεμική σύραξη, ένα θερμό επεισόδιο το οποίο ενδεχομένως να μεταξελιχθεί σε σύραξη, εκ των πραγμάτων θα έδινε στα γενικά επιτελεία ένα, ας το πούμε, μια δυνατότητα να πάρουν το πάνω χέρι σε διάφορους χειρισμούς. Επειδή
υπάρχει και το προηγούμενο Βαριοπούλας, το οποίο, όπως θα θυμάστε, ήταν η πρόκληση ενός τεχνητού θερμού επεισοδίου με την Ελλάδα με σκοπό να ανατραπεί ο Ερντογάν. Αυτή η μνήμη και αυτός ο φόβος υπάρχουν. Παρά τις εκαθαρίσεις, επαναλαμβάνω. Άρα δεν θέλει να το φτάσει μέχρι εκεί. Είναι άλλο να στέλνεις μια μεραρχία στη Συρία και άλλο να μπαίνεις σε μια σύραξη που μπορεί να καταστεί γενικευμένη με την Τουρκία, με την Ελλάδα. Ο τρίτος και σοβαρότερος λόγος, γιατί αυτοί υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω πόσο αποφασιστικοί είναι, αλλά αυτός ο τρίτος που είναι ο πιο αποφασιστικός, είναι το ρήγμα που υπάρχει στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι οι Αμερικανοί τον έχουν προγράψει. Γι' αυτό και δεν ανταποκρίνεται στα ενίγματα που του κάνει ο Ουάσιγκτον με σκοπό να τον επαναφέρει την Τουρκία στο δυτικό Μαντρί. Θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο μεθοδεύουν. Υπάρχει εδώ και μια, αν θέλετε, υπερβολή στο φόβο, αλλά υπάρχει και αυτό έχει σημασία, το ότι υπάρχει. Φοβάται λοιπόν ότι μπορεί οι Αμερικανοί που τους έχει δαιμονοποιήσει να χρησιμοποιήσουν ένα θερμό επεισόδιο, μια κρίση στρατιωτικού χαρακτήρα με την Ελλάδα, σαν ευκαιρία για να μεθοδεύσουν την ανατροπή του. Θέλει λοιπόν αυτό το μέτωπο να το κρατάει ελεγχόμενο, ανοιχτό αλλά ελεγχόμενο. Πολύ περισσότερο που σε προσπάθεια να αντικρούσει και να εξορροπήσει αμερικανικές πιέσεις, ειδικά θα θυμάστε με την υπονόμευση της τουρκικής λίρας, είχε κάνει ανοίγματα προς τη Γερμανία ειδικά. Με σκοπό να βάλει μια σφήνα μεταξύ Γερμανίας, παρότι οι σχέσεις και με τους Ευρωπαίους δεν είναι καλές. Αυτός είναι και ο λόγος, άλλωστε, που βρίσκεται σε ένα αγκαλισμό με τον Πούτιν. Όλοι αυτοί οι λόγοι πιστεύω ότι τον υποχρεώνουν να μην επιτρέψει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να εκφυλιστούν κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι θερμό, παρότι ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι όσο ποτέ άλλοτε υπέρ της Τουρκίας. Μάλιστα. Το γνωρίζει αυτό. Αλλά φοβάται τους άλλους λόγους που ανέφερα. Ουσιαστικά εκμεταλλευόμαστε εμείς αυτές τις πιέσεις που έχει ο Ερντογάν. Αυτή τη συγκυρία και τους φόβους του, έτσι. Κύριε Σύριγο. Προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω σε τι καταλήξανε. Και αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον έχουν καταλήξει σε ένα σημείο, δηλαδή ότι πρέπει να αρχίσουν συνομιλίες μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης εκατέρωθεν για αποκλιμάκωση εντάσεως και μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης. Νομίζω ο κύριος Κροαντής αναφέρθηκε προηγουμένως στα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης. Ξέρετε, από το 1999-2001 ελήφθησαν μία σειρά από μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης. Ό,τι ήταν να φανταστούμε, το βάλαμε πάνω στο τραπέζι, το εφαρμόζουμε, υποτίθεται. Στη συνέχεια, στην αγωνία τους, οι επόμενοι υπουργοί να δείξουν ότι κάτι γίνεται, γιατί τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης είναι πάντοτε το προηγούμενο στάδιο πριν μπει στην ουσιαστική συζήτηση. Και η ουσιαστική συζήτηση δεν μπορεί να λήξει για διαφόρους λόγους. Στην αγωνία τους λοιπόν προτείνανε μερικές φορές και ξαναπροτείνανε τα ίδια μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης ή ανακοινώνανε καινούργια μέτρα τα οποία ήταν παλιά μέτρα. Κάποιες φορές σε μία απόφαση, θυμάμαι, είχαν επαναλάβει δύο φορές το ίδιο μέτρο οικοδομήσεως εμπιστοσύνης, μετρώντας το διπλό στην αρχή και στο τέλος. Αυτό είναι το πρώτο που βλέπω. Τώρα βλέπω επίσης ότι ο Ερντογάν πρότεινε οδικό χάρτη επιλύσεως των διμερών διαφορών. Δεν είναι σαφές αν η ελληνική πλευρά το δέχτηκε αυτό το πράγμα. Εμείς δεχόμαστε ότι υπάρχουν διμερείς διαφορές. Θα έρθουμε και σε αυτό. Τελευταίο σημείο, ο Ερντογάν διασυνέδεσε ρητός την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης με την εκλογή μουφτίδων. Το είπε. Τώρα, για τα θέματα. Διμερώς θεωρούμε ότι. Αυτό με τη Χάλκη, μήπως άνοιξαμε εμείς την πόρτα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού ή όχι? Αύριο, βλέπω, θα πάει εκεί. Πάντα το λέγαμε, δεν ήταν τώρα. Θεωρώ ότι η επίσκεψη θεολογικής σχολής της Χάλκης είναι είδος αντίβαρου πόσο έρχεται ο Ερντογάν στην Ελλάδα και θέλει να πηγαίνει στη Θράκη. Κατά κάποιο τρόπο ο Τσίπρας πάει στην Τουρκία και θέλει να επισκεφτεί και αυτό στη θεολογική σχολή της Χάλκης, να δείξει ότι υπάρχει κάποιο έστω τυπικό αντίβαρο. Έχει μια λογική. Μέσα στην πραγματικότητα των αριθμών της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη έχει μια λογική να επισκέπτεται σε μια άδεια σχολή. Στην πραγματικότητα όμως... Συμβολισμός. Συμβολισμός, ναι.
Στην πραγματικότητα όμως των πληθυσμιακών αριθμών μεταξύ της ελληνικής μειονότητας και της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει εντελώς διαφορετική σημασία το να πηγαίνει ο Ερντογάν στην Θράκη. Μια φράση μόνο, συγγνώμη που σε διακόπτω, Άγγελε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και για το εσωτερικό μέτωπο αυτή η επίσκεψη και στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης και στην Αγία Σοφία. Κατά κάποιο τρόπο είναι, απευθύνεται και σε ένα κοινό στην Ελλάδα στο οποίο δεν έχει μεγάλη, ας το πούμε, πρόθεση. Και εν ώψη των αλλαγών των σχέσεων κράτους Ελληνίας. Εννοώ πολιτικά, εκλογικά. Προσφύγων, θρησκευομένων. Απευθύνεται σε ένα κοινό στο οποίο δεν έχει παραδοσιακά μεγάλη πρόσβαση. Με αφορμή το μέτωπο που έχει ανοίξει την Εκκλησία. Συγγνώμη. Όχι. Τώρα, τα θέματα. Είναι απίστευτα ανισοβαρή τα θέματα που θέτει η Τουρκία σε σχέση με τα θέματα που θέτει η Ελλάδα. Η Τουρκία θέτει το θέμα της οριοθετήσεως υφαλοχρηπίδας, που είναι και το μοναδικό θέμα που εμείς αποδεχόμαστε. Και από εκεί και πέρα θέτει αποστρατιωτικοποίηση ανατολικών νησιών του Αιγαίου, όρια, διαφορετικά όρια εναερίου χώρου και χωρικών υδάτων, αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων, όρια του FIR Αθηνών, όρια της ζώνης έρευνας διασώσεως. Μετά το 96 θέτει θέμα αμφισβητήσεως κυριαρχίας επί ενός μεγάλου αριθμού νησιών, μικρών νησιών στο Αιγαίο. Αυτά είναι αυτά που θέτει η Τουρκία. Είναι θέματα που αφορούν είτε σε κυριαρχία είτε σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Η Ελλάδα από την αντική της πλευρά θέτει μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται. Π.χ. άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Επιστροφή των περιουσιών των μειονοτικών ιδρυμάτων που τα έχουν αρπάξει οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες. Τα θέματα είναι ανισοβαρή. Δεν μπορείς να πεις ότι βάζεις στο τραπέζι την επιστροφή των χαμένων περιουσιών με τα νησιά του Αιγαίου που τα θεωρούν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία το ξέρει αυτό το πράγμα, γι' αυτό επιδιώκει κάθε φορά να γίνεται συζήτηση εφόλης της ύλης, για να μπορεί να απλώνει όλο αυτό, όλη αυτή τη θεματολογία. Δεν ανεβάζει συνέχεια τον πύχη δηλαδή. Όχι, πιστεύει ότι όταν το θέτει αυτό συστηματικά, κάποια στιγμή θα αρχίσει να συζητείτε επιτέλους. Γίνεται καθεστώς και πρέπει να το βάλει στο τραπέζι μετά. Ναι, να συζητηθεί. Τώρα, μου έκανε εντύπωση, αναφερθήκατε στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και της εκλογής μουφτίδων. Προηγουμένως ρωτήσατε κάτι. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι πάνω στο τραπέζι εδώ και πολλά χρόνια. Δεν το θέτει μόνο η Ελλάδα. Επανειλημμένως θυμάμαι τον πρόεδρο Κλίντον, τον πρόεδρο Μπους, ο κ. Κοραντής τα θυμάται γιατί ήταν και πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα. Και το Κογκρέσο είχε βγάλει ψηφίσματα. Και το Κογκρέσο είχε βγάλει ψηφίσματα. Και ένα σωρό πράγματα και δεν είχε γίνει τίποτα. Και βεβαίως οι Αμερικανοί είναι αυτοί οι οποίοι για λόγους που έχουν σχέση με τη Ρωσία υποστήριζαν ανοιχτά το Πατριαρχείο και την επαναλειτουργία της Χάλκης. Οπότε στο ερώτημα που έθεσε ο κ. Σιαδήμας, αν πιστεύω ότι θα υπάρξει αύριο καμία έκπληξη. Δεν υπήρξε ως τώρα καμία έκπληξη, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για έκπληξη. Αντιθέτως, εάν ανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ανησυχώ ιδιαιτέρως ως προς το αντίδωρο το οποίο θα δοθεί. Έτσι. Και εδώ τίθεται ένα ευρύτερο θέμα, το οποίο σχετίζεται με τις εκλογικές ισορροπίες στον χώρο της Θράκης. Στις τελευταίες εκλογές... Για πείτε εδώ. Λοιπόν... Στη Θράκη υπολογίζουμε ότι το 1/4 περίπου του μουσουλμανικού πληθυσμού ακολουθεί πιστά τις εντολές του προξενείου ως προς το τι θα ψηφίσει. Σε εθνικές εκλογές. Γενικότερα σε εκλογές. Πρωτίστως όμως εθνικές. Ναι, το ακολουθούν τυφλά. Και θεωρητικώς υπάρχει το 1/3, από το 1/4 πάω στο 1/3, δηλαδή περίπου το 33%, το οποίο ακολουθεί τη γραμμή του προξενείου. Στις τελευταίες εκλογές οι μουσουλμάνοι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάμι. ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάμι, ναι, ο υποψήφιος του Ποταμιού. Μα έκανε τρελό ποσοστό το Ποτάμι εκεί πέρα. Είχε πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό του. Υπήρχαν λόγοι. Είναι όμως και η προσωπικότητα του συγκεκριμένου υποψηφίου, του Ιλχάν Αχμέντ, που είχε κατέβει. Το λέω διότι είχε γίνει... Είχε παλιός βουλευτής, δεν είχε στο Πασόκ, νομίζω. Ήταν στην Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατική Συμμαχία Ποτάμι. Ακριβώς. Και τώρα... Πάσε από διάφορα μετερίζια. 11% είχε πάρει με 13% το Ποτάμι. Είναι μια περίπτωση δική.
αλλά το επισημαίνω σε σχέση με αυτό που είπατε, πέρα από τα προσωπικά που έχει. Ο Ιλχάν στη Δημοκρατική Συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη είχε πάρει τον ίδιο περίπου αριθμό ψήφων που πήρε και όταν κατέβηκε με το ποτάμι. Άλλο που δεν μπήκε η Δημοκρατική Συμμαχία στη Βουλή. Δεν είχε μπει η Δημοκρατική Συμμαχία, είχε πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδα εκείνη την ημέρα. Ακριβώς. Εκτιμώ ότι στο μυαλό των κυβερνώντων παίζει ρόλο και το τι θα ψηφίσει η μουσουλμανική μειονότητα στις εκλογές, τι γραμμή θα πάρει από την Τουρκία, πόσο φιλική, πόσο ανεκτική πρέπει να είμαστε στην... Για το 1 τέταρτο εννοείται ότι επηρεάζει. Το 1 τρίτον κατ' ουσία. Το 1 τέταρτο είναι σκληρή γραμμή. Δηλαδή, ό,τι και να πει το προξενείο, θα πάνε να το ψηφίσουν. Αλλά κολλάει και το και οι άλλοι που είναι στη μέση. Κολλάνε. Το 1 τρίτο ελέγχεται ουσιαστικά στις ψήφους. Στοχεύουν λοιπόν σε αυτό το 1 τρίτο και εκτιμώ ότι θα θέλανε να υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση από πλευράς Τουρκίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε καθηγητά, και σε εσάς και στον κύριο Λιγερό και στον κύριο Κοραντή. Είπατε πριν, και το είπε και ο κύριος Πρέσβης, ότι ουσιαστικά τι είπαμε, θα συνομιλήσουν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, οι Υπουργοί Εξωτερικών, να δούμε πώς κάποια πράγματα μπορούμε να τα επιλύσουμε. Ουσιαστικά και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να κερδίσουν χρόνο για μια σειρά ζητημάτων, έτσι. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω. Ποια πλευρά ευνοεί αυτό? Μακάρι να είναι έτσι. Λέω έτσι όπως εισπράττω εγώ, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ναι. Πώς εκτιμάτε? Ναι, αυτό λέω. Ναι, κοιτάξτε, μου έκανε εντύπωση η πρόταση Ερντογάν για τον οδικό χάρτη επιλύσεως διμερών διαφορών. Γιατί το θέτει και δεν... Δεν συνάντησε σχόλια από ελληνικής πλευράς. Ναι. Η αντίδραση. Ακριβώς γι' αυτό λέω. Ναι, δηλαδή... Ομοίως, αν μου τρέπετε μια παρέμβαση, δεν άκουσα. Γιατί το αναφέρατε και εσείς στην τοποθέτηση σας αρχικά. Διότι δεν άκουσα τον. Ενώ είχε πει ο κύριος Καλίν την προηγουμένη αυτά τα γνωστά για τα νησιά και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, δεν άκουσα τον κύριο Ερντογάν να λέει τίποτα τέτοιο. Εκτός και αν δεν το πρόσεξα. Δεν το είπε. Καλά, δεν το είπε. Δεν... υπήρξε συνεπώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα είπαν κατηδίαν και δεν ξέρω. Πρώτον, αν τα είπανε. Δεύτερον, αν τα είπανε, ποια ήταν η αντίθεση από ελληνικές πλευράς. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να προς τα έξω. Είναι εμφανές ότι δεν ήθελα να επαναληφθεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Όχι, να επαναληφθεί αυτό που είχε γίνει στην ακριβώς. Αθήνα. Έτσι, διότι αυτό ήταν ακριβώς. Δημόσια αντιπαράθεση. Νομίζω ότι στην Αθήνα το φιάσκο, κατά ψέματα είναι φιάσκο για την ελληνική πλευρά, είχε ένα κόστος, το νιώσαμε όλοι. Για τον κύριο Ερντογάν ήταν ένα κέρδος. Δεν πιστεύω ότι δεν είχε λόγο. Δεν έκανε το ίδιο. Δεν είχε λόγο να επαναφέρει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο έχει ήδη βάλει στο τραπέζι. Αφήνει τους συνεργάτες του και τους εξαπορήτων να το πούνε. Και ο ίδιος στην συνέντευξη τύπου μίλησε ευγενικά, ήρεμα, ψύχρεμα. Ήταν και βαλτή η ερώτηση βεβαίως, κλασική από την Τουρκάλα δημοσιογράφο, σχετικά με τους 8 στρατιωτικούς, για να εισπράξει την ίδια απάντηση. Με άλλα λόγια, παραλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Περισσότερο μου κάνει εντύπωση όχι αυτά που ελέγχθησαν, όσο αυτά που δεν ελέγχθησαν. Άρα, εικάζω δική μου ερμηνεία. Ακριβώς. Ότι και οι δύο πλευρές ήθελαν σήμερα, και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Λιγερό, ήθελαν να δώσουν ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή είμαστε και σε φάση προεκλογική προφανώς, θα ήθελε λογικά να έχει ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στον αέρα του Αιγαίου και στη Θράκη, αυτό θα το δούμε στις εκλογές, και ο κύριος Ερντογάν από την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς έχει τα διάφορα ανοιχτά μέτωπα, να μην προσθέσει άλλη μία ακίδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι τουρκικές απαιτήσεις έχουν πάψει να υπάρχουν. Υπάρχουν. Ούτε καν μειωθεί. Έτσι. Και με πρώτη ευκαιρία, εάν έτσι κρίνει ο Μέγας Σουλτάνος, θα τα ξαναβάλει πάνω στο τραπέζι. Σταύρο, ποιος ζήτησε την συνάντηση, να γίνει συνάντηση, λες? Από την πρωτοβουλία της συνάντησης. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, γιατί αυτό που έκανε ο Τσίπρας είναι ανταποδοτική, την είχε ζητήσει ο ίδιος ο Ερντογάν. Και γι' αυτό είχε πάει ο Κοντζιάς τότε για να δώσει την πρόσκληση. Ο Ερντογάν από τότε ήθελε να ανοίξει αυτό το κανάλι για τους λόγους ουσιαστικά που είπαμε. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Θυμάστε πώς εξελίχθηκαν. Και ο λόγος ήταν η συνέντευξη στην Καθημερινή. Γιατί όταν δίνεις μια συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο, ο δημοσιογράφος σου βάζει όλα τα ζητήματα και ο Ερντογάν από τη στιγμή που του μπήκαν οι ερωτήσεις έδωσε τις απαντήσεις με βάση τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Αυτό οδήγησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει τις απαντήσεις και στη συνέχεια το πράγμα εξελίχθηκε όπως όλοι γνωρίζουμε. Τώρα, γιατί πήγε?
Η γνώμη μου είναι αυτή που είπα πριν, εκτίμησή μου. Ήθελε να διασφαλίσει χαμηλές θερμοκρασίες στο ελληνοτουρκικό μέτωπο. Και φαίνεται προς τη στιγμή ότι αυτό το επιτυχάνει. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι τι υπόθηκε μέσα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εάν θέλετε να κάνω μια υπόθεση, μια εκτίμηση, είναι ότι οι δύο πλευρές θα επανέλαβαν τις ίδιες θέσεις. Και για να μην μείνουν σε μια αντιπαραθετική, είπανε δεν υπογράφουμε τίποτα, να πάμε στα οικονομικά και στα άλλα που μπορούμε να βρούμε κάποιους κοινούς τόπους εξού και είπαν ότι μπορεί να υπάρξουν υπογραφές αργότερα. Αλλά και να δρομολογήσουμε μια διαδικασία η οποία στην πραγματικότητα είναι τα ΜΟΕ, είναι ένας τρόπος να καθιερώνεται η χαμηλή, να καθιερώνεται οι χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς να λύνονται τα προβλήματα που έχει αποδειχθεί ότι δεν λύνονται γιατί είναι αγεφύρωτες οι θέσεις. Έχεις μπερδευτεί για τις δύο πλευρές, Σταύρο? Αυτή τη στιγμή νομίζω πως ναι. Τώρα, η θέση μου είναι, η γνώμη μου είναι ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε καν να κάνει λόγο για ζήτημα, για το ζήτημα της θεολογικής σχολής Χάλκης. Όχι απλώς να μην το ανταλλάξει, να μην κάνει λόγο, να μην το βάζει το θέμα. Να πάει μόνος και να μην ρωτήσει. Όχι, να μην το βάζει το ζήτημα. Δημοσίως. Να μην το βάζει. Εγώ δεν θα πήγαινα ούτε στη σχολή, να σας πω. Γιατί εκ των πραγμάτων στιγμή που πας, δείχνεις το ενδιαφέρον κλπ. Γιατί? Γιατί αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι στο καλάθι. Γι' αυτό ενδιαφέρονται. Προφανώς ενδιαφέρονται οι Έλληνες, ενδιαφέρονται η Ελλάδα, ενδιαφέρεται η Ελλάδα, αλλά από τη στιγμή που ενδιαφέρονται για τους δικούς τους λόγους, που είναι άσχετοι με τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται η Ελλάδα, ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί, γιατί ξέρετε, όταν πέσει το φανάρι, μοιραία ηγεσία των Ορθοδόξων πάει στη Μόσχα. Έτσι. Βλέπουμε, είδαμε προσφάτως και το ζήτημα της Ουκρανικής Εκκλησίας. Λοιπόν, κατά συνέπεια, υπάρχουν ισχυροί λόγοι. Τώρα, γιατί το έκανε? Ακριβώς, η γνώμη μου είναι, και αν δεν το σκέφτηκαν οι ίδιοι, γιατί δεν θα πω αμέσως γιατί μπορεί να μην το σκέφτηκαν οι ίδιοι, ναι, είναι σίγουρο ότι κάποιοι διπλωμάτες το θα τους το είπαν. Αλλά εδώ υπησέρχεται ο πολιτικοεκλογικός, η πολιτικοεκλογική σκοπιμότητα, αυτό που είπαμε πριν, ότι μία αυτή η επίσκεψη, αυτή η επίσκεψη και στη θεολογική σχολή και το προσκύνημα, ναι, ναι, πούμε, στην Αγία Σοφιά, μπορεί να είναι και μία ανάγκη του Πρωθυπουργού. Εγώ δεν θέλω να το αποκλείσω αυτό, αλλά ξέρετε, είναι σίγουρο ότι θα φέρει και κάποιους, κάποιες ψήφους. Ναι, δηλαδή θα συγκινήσει, θα ευαισθητοποιήσει, θα αγγίξει ευαίσθητες χορδές. Αν ανοίξει το θέμα που έχει βάλει προς το παρόν στο σιρτάρι της σχέσης εκκλησίας και της αλλαγής που είναι να κάνει. Δεν πάει περίπατο. Δεν είναι αυτό το θέμα που τους απασχολεί. Αυτό το όχι στον κόσμο, όταν στον κόσμο που υπονοείς ότι θα είναι πιο φιλικός. Το ζήτημα ότι. Συγγνώμη, μιλάτε για την εκκλησιαστική περιουσία. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο την εκκλησιαστική, και όλα με τους μισθούς, με τις αυτό το ζήτημα είναι έχει, ουδετερότητα της εκκλησίας. Έχει παγώσει. Αυτό το πράγμα όχι, είναι. Θα ανοίξει τώρα. Είναι στην ατζέντα. Είναι στον Βαρθολομαίος, έτσι. Ναι, ναι, αλλά είναι στην ατζέντα. Ακούστε, αυτό είναι στην ατζέντα. Υπάρχει, έχει πληρώσει το όποιο κόστος. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει ένα είδος αντεπίθεσης επικοινωνιακής και να διαμορφώσει όρους ευαισθητοποίησης. Γίνεται. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν υποτιμώ. Γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε όταν τον Μπαρμπαρός κάνει έρευνα στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ήδη την παραμονή της επίσκεψης είχαμε μπαράζ παραβιάσεων, όταν όλα αυτά που ξέρουμε από την πλευρά της Τουρκίας, πας, επισκέπτεσαι την Άγκυρα ή θέτεις όρους και λες για να έρθω πρέπει να και βάζεις ένα, δύο, τρεις όρους. Η ελληνική διπλωματία έχει φύγει εδώ και καιρό από αυτό το επίπεδο. Γιατί αυτό το επίπεδο θα έχει ενδιαφέρον να υφίσταται ενεργά. Έχει φύγει από το επίπεδο. Yeah. Κάνω, να θυμίσω το 2005 πήγε ο κύριος Πέτρος Μολυβιάτης, τότε Υπουργός Εξωτερικών, και όχι απλώς τον υποδέχτηκαν με θέρμη. Η θέρμη ήταν τόσο μεγάλη που είχαμε πάλι ένα επεισόδιο, ας πούμε. Θα θυμάστε τι έγινε. Ο ίδιος είχε φτάσει στο σημείο να σκεφτεί να διακόψει την επίσκεψή του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είναι πάγια παράδοση. Ότι θέλουν να αρχίζουν οι συνομιλίες
αφού έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα που ενισχύει το φοβικό σύνδρομο της ελληνικής πλευράς. Αυτό είναι μια πάγια. Εδώ το είδαμε σε μικρότερο βαθμό, υπήρξε την παραμονή, δεν υπήρξε την ίδια μέρα. Αυτό λοιπόν που πιστεύω πως συνέβη είναι ότι έχουμε μια σύγκληση συγκυριακή σκοπιμοτήτων που διαμόρφωσαν αυτό το κλίμα. Οι λόγοι για την τουρκική σκοπιμότητα είναι αυτοί που προανέφερα να μην τους επαναλάβω. Το εάν θα υπάρξει πραγματικό βήμα είμαι από πάρα πολύ ως σχεδόν απολύτως σίγουρος ότι δεν θα συμβεί. Όμως, προσέξτε, το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει η συμφωνία των Πρεσπών και το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί ο Καμένος σε επίπεδο ψυχολογικό περισσότερο αυτό το δεύτερο, αλλά το πρώτο ενισχύει την αίσθηση που υπάρχει γενικώς αλλά και στην Άγκυρα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολιτικός ηγέτης, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι διατεθειμένος να πάει και κόντρα στο ρεύμα που υπάρχει στην ελληνική κοινή γνώμη για να φτάσει σε μια συμφωνία. Αυτό το πράγμα τροφοδοτεί προσδοκίες και για το ενδεχόμενο να μπουν στο τραπέζι ζητήματα που μέχρι τώρα έμπαιναν μόνο από την τουρκική πλευρά. Και αυτή τη φορά να μπουν στο τραπέζι και να συζητηθούν. Να γίνει ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Μπορεί να πάρουμε εμείς. Δεν είμαι σίγουρος. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτή είναι η αίσθηση που λένε. Αλλά ποια μπορεί να πάρουμε εμείς. Εκεί. Θα διαδεχθεί η άλλη πλευρά. Τι θα πάρουμε. Αυτή και μόνο το γεγονός ότι θα καταστήσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κάτι, ανεξαρτήτως ποια θα είναι η ελληνική θέση κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Είναι σημαντικό, θα μου πείτε, και θα έχετε δίκιο, δεν υπήρξε άτυπη διαπραγμάτευση. Στις διερευνητικές επαφές που γίνονται από το 99 και τόσα χρόνια δεν έγινε. Απαντώ, ναι, έγινε άτυπη διαπραγμάτευση. Φτάσαμε να συζητάμε και για χωρικά ύδατα πολλαπλού εύρους κλπ. Όμως δεν προσέλαβε αυτό ποτέ το χαρακτήρα μίας διαπραγμάτευσης σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και ηγετών. Κατά συνέπεια θα ήταν ένα βήμα πολύ σημαντικό εάν φτάναμε εκεί. Οι Τούρκοι, έχω την εντύπωση, εκτιμώ, δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα γιατί δεν ξέρουμε το τι υπόθηκε και θα ήταν ανεύθυνο να μιλήσω με κατηγορηματικότητα. Λέω, το γεγονός όμως ότι οι Τούρκοι τρέφουν ελπίδες, προσδοκίες ότι αυτά μπορούν να συμβούν με τον Τσίπρα, όχι υποχρεωτικά με τον Τσίπρα πρωθυπουργό αυτή τη φορά, αλλά δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει εναλλακτικός πόλος, κάποια στιγμή μπορεί να ξαναβρεθεί στην πρωθυπουργία εάν και όποτε ο ελληνικός λαός τον ψηφίσει. Άρα τους ενδιαφέρει να έχουν και μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι ευεπίφορη στο να μπει σε διαπραγμάτευση, να μπουν σε διαπραγμάτευση όλα αυτά. Και συνεχώς σε αυτό το τελευταίο που επισημαίνει ο Σταύρος. Μια ερώτηση να κάνω πρώτα στον κύριο Πρέσβη. Πόσο συχνά πάει ο Πατριάρχης σε δείπνα στην Τουρκία προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού? Θυμάστε εσείς κανένα? Δεν θυμάμαι, όσο ήμουν πρέπει στην Άγκυρα, δεν θυμάμαι τον Πατριάρχη να έχει παραστεί σε γεύμα. Έχει παραστεί σε τελετές την προσκλήση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Ντεμιρέλ. Δεν θυμάμαι να ήταν σε γεύμα, σε δείπνο. Το λέω αυτό διότι ένα από τα πράγματα που μου κάνουν εντύπωση είναι ότι παρευρίσκεται ο Πατριάρχης. Οι Τουρκοί ενδιαφέρονται να κατεβάσουν το θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε διμερές θέμα Ελλάδος-Τουρκίας. Και δεν είχα ξαναδεί, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι, όσο παρακολουθώ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μπορώ να κάνω λάθος, γι' αυτό ρώτησα την πρακτική. Έχετε δίκιο και το εντυπωσιακό είναι ότι, όπως μεταδόθηκε τουλάχιστον, ο Πατριάρχης εκλήθη σήμερα το πρωί και δέχθηκε. Ναι. Άρα θα υπήρχε μια προεργασία, φαντάζομαι, αφενός και αφετέρου. Όχι, από χθες ήταν. Και από χθες. Υπήρχε μια προεργασία, μας αποδέχθηκε. Και αφετέρου να σας πω κάτι τώρα. Θα πείτε, μιλάμε για τον Πατριάρχη. Αλλά φαίνεται όλο αυτό το άνοιγμα που θέλει να κάνει, μάλλον η τουρκική πλευρά. Είχαν καλέσει ακόμα και τρεις αθλητές οι οποίοι παίζουν στην Τουρκία, έτσι, σε ομάδες ποδοσφαιρικές και μπασκετικές. Καλά, αυτά είναι για το θεατρικό. Το λέω για το θεατρικό. Να το πούμε όμως και αυτό, ότι όλο αυτό που θέλουν να δείξουν.
Θέμα του κέριου, είναι του Πατριάρχη. Θα θυμάται όταν είχαν γίνει η διπλωματία των σεισμών, οι λεγόμενοι, όπου μεταξύ άλλων ευτράπελων ήταν και υπήρχε και. Ήταν και μια νεαρή Τουρκάλα η οποία είχε ερωτευτεί κάποιον άντρα της ΕΜΑΚ, αν θυμάστε, και είχε γίνει μια ολόκληρη επιχείρηση πώς να βρούμε τον νέο κτλ. Και είχε γίνει και μια ταινία κινηματογραφική, Γκέλ Γκέλ Καϊκτσί και διάφορα τέτοια συμπαθήματα. Είναι διάφορα τέτοια συμπαθήματα. Τώρα, επισκέπτεται την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Άμα δούμε επισήμως, προσέξτε, επισήμως, άμα δούμε συνολικά την ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1923 και μετά, θα διαπιστώσουμε ότι οι επίσημες επισκέψεις μετριούνται στα δάχτυλα της μίας χειρός. Κυριολεκτό για αυτό το λόγο. Κώστας Καραμαλής το 2008, αν θυμάμαι καλά. Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1959 μετά τη λήξη του Κυπριακού. Ελευθέριος Βενιζέλος το 1930, νομίζω είναι τρεις. Και αντιστοίχως από πλευράς Τουρκίας. Είναι ο Τζελάλ Μπαγιάρ το 1000. Και η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους το 1952 στην Τουρκία, όταν ανέλαβε ο βασιλεύς ο Παύλος, επισκέφθηκε με τη Φρεντερίκη επίσημη επίσκεψη την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Αντιστοίχως παρόμοιοι είναι οι αριθμοί για την Τουρκία. Για ποιο λόγο? Διότι όταν είναι κακές οι σχέσεις των δύο πλευρών, δεν στέλνεις την ανώτατη ηγεσία σου να συνομιλήσει με την άλλη πλευρά. Το πηγαίνεις πιο χαμηλά. Το πηγαίνεις επίπεδο υπουργών εξωτερικών, ώστε αν κάτι πάει στραβά, να έχεις άλλο ένα επίπεδο να το σταματήσεις. Επιπλέον, οι επισκέψεις αυτές σε ανώτατο επίπεδο υποτίθεται επισφραγίζουν ένα καλό κλίμα. Εδώ το κλίμα δεν είναι καλό, είναι κακό. Και ξεκίνησε να είναι κακό, πολύ κακό. Από την επίσκεψη Ερντογάν το Δεκέμβριο του 2017 στην Ελλάδα. Σημείο τρίτο. Πριν δεν ήταν καλύτερο. Μετά είχαμε, αν θυμάστε, προσδοκίες. Είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες. Μην το αποτιμάτε αυτό. Είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες τότε εδώ πέρα. Ότι έρχεται ο Ερντογάν στην Ελλάδα, μόνο κόκκινο χαλί δεν στρώσαμε. Άμα θυμάστε, έχουμε διάφορες ιδεοληψίες. Όταν ο Ερντογάν ανέφερε για πρώτη φορά την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, αν θυμάστε, η αντίδραση της Ελλάδος ήταν να απολύσει τον ανταποκριτή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Δεν είχε καταλάβει ότι γινόταν. Τη δεύτερη φορά που το ξαναείπε ο Ερντογάν, είπαμε, δεν εννοούσε εμάς για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Εννοούσε ανατολικά τα σύνορα της Συρίας και του Ιράκ. Την τρίτη φορά ο Ερντογάν λέει, τα σύνορα της καρδιάς μας είναι στη Θεσσαλονίκη, το είπε ευθέως. Μετά από αυτό, εμείς είπαμε. Δεν το εννοεί έτσι όπως το εννοείται. Μεγάλη το εννοεί τυχία. Όπως λέμε εμείς οι αλυσμόνητες πατρίδες. Έπρεπε να έρθει μέσα στο σπίτι μας να μας πει ευθέως ότι ζητώ αναθεώρηση της διοίκησης Λοζάνης για να πούμε στο τέλος ότι πραγματικά το αναζητά. Ο Προκόπης Παυλόπουλος σήμερα απάντησε πάλι, έτσι. Τόσο λέει το μήνυμα. Επισκέπτεται κάποιος την Άγκυρα, η απάντηση είναι ναι. Αλλά φροντίζει να είναι σε ένα επίπεδο τέτοιο που να μπορεί να επικαλεστεί την κρίσιμη στιγμή και να πει: δεν έχω εξουσιοδότηση να συζητήσω αυτά τα θέματα. Κυρία Συρίγο, γιατί φαντάζομαι να σκέψα. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν σήκωσε τους τόνους και δεν ανταπέδωσε όπως έκανε ο Ερντογάν το 2017 εδώ πέρα, έκανε καλός, λέτε. Δηλαδή, που δεν είπε, που θα μπορούσε να πει πράγματα δημοσίως. Το 2017 που δεν ανταπόδωσε. Όχι, όχι. Τώρα, εκεί που δεν πήγε σήμερα. Ότι πηγαίνει εκεί με σκοπό να ζητήσει να είναι χαμηλή η τόνη. Δεν θα πήγαινε με σκοπό να προκαλέσει να αυτό λέω. Πρόβλημα. Άρα ορθά έπραξε. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Αν παίρνει αντάλλαγμα για αυτό το πράγμα. Τι είναι το αντάλλαγμα? Δηλαδή, αν μείνουμε μόνο στις συνομιλίες των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας για αποκλιμάκωση και μέτρα οικοδομήσεως της εμπιστοσύνης, μια χαρά. Αυτό θέλουμε. Εάν μπούμε στη διαδικασία οδικού χάρτη επιλύσεως, επιτέλους να συγκρουστούμε. Έτσι, έτσι. Ναι. Δεν είστε βέβαιος, κύριε Κορατή? Είπατε ότι έχει καλό σε αν το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ναι, δεν μας πειράζει. Το οποίο δεν τα πολύ πιστεύει και ο Κορατής. Ναι, είναι, αλλά δεν τα πολύ πιστεύει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε μια στιγμή. Αλλά πρέπει αυτό να είναι το μοναδικό αποτέλεσμα, δημόσια τουλάχιστον, μια συνάντηση σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή πρέπει πρωθυπουργός και πρόεδρος εκατέρωθεν να συναντηθούν στην Άγκυρα για να συμφωνήσουν γι' αυτό? Όχι, δεν πειράζει όμως. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Προβλήματα είναι στα εθνικά συμφέροντα. Ξέρετε, είναι κάτι το οποίο, και μιλάω τώρα πλέον με την ιδιότητα του διπλωμάτη, συνταξιούχος τώρα, αλλά πάση περιπτώσει. Μια φορά αυτά είναι διπλωμάτης. Σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο ρυθμισμού. Ναι, κανονικά αυτά έπρεπε να ρυθμιστούν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Μια επισφράγηση. Ούτε καν υπουργών εξωτερικών. Λοιπόν, θέλω να τη συνάντηση να δείξουν ότι υπάρχει μια προσοχή. Αυτό το οποίο θέλει προσοχή, νομίζω, και σωστά νομίζω ότι το
το τσίμπης εντός αγωγικών ο κύριος Συρίγος, είναι ο οδικός χάρτης. Αυτό προβληματίζει. Αυτό είναι μια ποια θέματα να βάλει. Δεν το έχω ξανακούσει ο οδικός χάρτης. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Η δεύτερη... διαπραγμάτευση είναι. Έβαζε τρόικα πάντως ο οδικός χάρτης. Για ποιο πράγμα. Η δεύτερη φράση, δεν το αναφέραμε, ο Πρωθυπουργός μίλησε για συναντήσεις προετοιμασίας ή κάποιες προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Το προανήγγειλα. Για το Κυπριακό, για τα θέματα που πάρτονται της ασφαλείας. Πέρασε έτσι κάπως... Ευτυχώς περιορίστηκε όμως στα θέματα ασφαλείας. Άμα μιλούσε γενικώς για το Κυπριακό, θα με ανησυχούσε. Είναι πάγια θέση της ελληνικής πλευράς ότι δεν εμπλέκεται στο θέμα του Κυπριακού πλην των θεμάτων εκείνων που αφορούν στα δικαιώματα της Ελλάδος ως εγγύησης. Οπότε την ώρα που έδειξε θέμα ασφαλείας, περνάει κάτω από το ραντάρ. Αλλά οι Τούρκοι και εμείς και αυτά. Ναι, να πω τι άλλο μου προκάλεσε εντύπωση. Μίλησαν εκτενώς για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Στην Ελλάδα υπάρχουν τουλάχιστον 7.000 Τούρκοι, οι οποίοι έχουν ζητήσει άσυλο τα τελευταία χρόνια, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία. Αυτοί κατηγορούνται από τον Ερντογάν ότι είναι γκουλενιστές. Πιθανόν οι περισσότεροι από αυτούς να είναι. Δεν το ξέρουμε. Μου έκανε εντύπωση ότι και οι δύο πλευρές μίλησαν για συνεργασία σε αυτό το θέμα και σκέφτομαι δυνατά, μην τυχόν το αντάλλαγμα για το ότι δεν μπορεί να δώσει τους 8 είναι να γίνουν πιο αυστηρές οι συνθήκες στα σύνορα σε σχέση με την είσοδο Τούρκων που θέλουν να ζητήσουν άσυλο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ή και άτυπες επαναπροωθήσεις. Ναι, σκέφτηκα τις άτυπες επαναπροωθήσεις. Αυτό πάντως είναι με το πούμε, να το πούμε. Όχι, γιατί... αυτό που είναι, σίγουρο, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι του είπε πως δεν θα έχουμε επανάληψη φαινομένων τέτοιων. Τέτοια φαινόμενα δηλαδή ανθρώπων που ζητούν άσυλο, δεν θα φτάσει η υπόθεση στο να πάνε στη δικαιοσύνη και άρα να δημιουργείται τελεσμένο όπως είναι αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το πω με κατηγορηματικότητα, δεν ήμουνα στη συνάντηση, αλλά θα έκοβα το χέρι μου ότι έγινε έτσι. Αν δει κανείς το πώς μίλησαν για αυτό το ζήτημα, έβλεπες ότι εκεί δόθηκαν διάφορες διαβεβαιώσεις. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του εάν, αυτό που είπε ο κύριος Κοραντής, εδώ θα διαφωνήσω, γίνονται σε χαμηλότερο επίπεδο, ας το πούμε έτσι, οι επαφές οι οποίες έχουν σκοπό να διαμορφώσουν ένα κλίμα, δεν χρειάζεται να συναντηθούν. Κύριε Κοραντή, νομίζω ότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, δηλαδή την ελληνοτουρκική, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν στο επίπεδο που παραδοσιακά και συνήθως γίνονται σε σχέση άλλων χώρων. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε έναν εκφυλισμό που έπρεπε να βρεθούν οι δύο ηγέτες για να ξαναβάλουν, εάν το ξαναβάλουν, το νερό σε άλλο αυλάκι. Αυτό το τι έγινε θα το δούμε συν το χρόνο, γιατί τώρα ακούσαμε έτσι, τις δηλώσεις. Οι πράξεις θα δείξουν πόσο και τι. Αλλά δεν θέλω να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, αλλά εάν πράγματι, και φαίνεται πως αυτό ήθελε ο Τσίπρας, να ξαναβάλει τα πράγματα σε ένα άλλο λούκι, δηλαδή το νερό σε ένα άλλο αυλάκι, θα πρέπει να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Θα πρέπει. Δεν μπορούσε να γίνει σε χαμηλότερο επίπεδο. Εγώ θέλω επίσης να κάνω και κάτι άλλο να πω, το οποίο εμένα προσωπικά με ανησυχεί. Αυτή η αντιπροσωπεία, αν εξαιρέσει στους χαμηλόβαθμους, στους διπλωμάτες, οι οποίοι έχουν την εμπειρία που έχουν, δεν είχε έναν άνθρωπο σε πολιτικό επίπεδο ο οποίος να γνωρίζει τα θέματα. Και ο Αποστολάκης, ο οποίος λόγω της ενασχόλησής του γνωρίζει τα θέματα αυτά, τα αμυντικά, ας το πούμε έτσι, δεν ήταν εκεί. Ο κύριος Κατρούγκαλος, ξέρουμε ότι έχει ελάχιστη εξοικείωση. Ελάχιστη εξοικείωση, έτσι. Ήταν υπουργός για ευρωπαϊκά, στην πραγματικότητα δεν ήταν καν ούτε για ευρωπαϊκά. Τον είχε στείλει από το Υπουργείο Εργασίας. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά μήπως η εξήγηση θα ήταν ότι... Και επειδή μιλάμε για ένα πολύ σύνθετο πράγμα... Θα ήθελε κανείς να ξέρει άλλος από τους δύο ότι κουβεντιάσανε. Συγγνώμη, πόσοι από το ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ελληνοτουρκικές σχέσεις? Άκουσε. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι
δεν μπορεί να μην βρει. Και εδώ θα τεθεί το ερώτημα αν ήμασταν σωστά προετοιμασμένοι. Όχι, μπορεί λοιπόν να βρει ούτε ένα, να μην βρει ούτε έναν. Αλλά λοιπόν, να πω κάτι. Εάν δεν έχει, παίρνει από την αγορά. Καλά, και είχε πάρει τον Κοντζιά. Όπως τον πήρε. Ο Κοντζιάς μπορεί κανείς να του κάνει οποιαδήποτε κριτική θέλει. Αλλά σχέσεις ξέρει. Αλλά γνώριζε. Τουλάχιστον δεν είναι αυτό. Εγώ επιμένω. Μήπως δεν ήθελε να ήμουν απέναντί του. Μπορεί να ξέρει κανείς άλλο την κουβέντα του Ερντογάν. Τι εννοείς. Ιδιώτης μόνο. Έτσι ήθιστε. Ναι, βέβαια. Ήταν βέβαια ο Δημήτρης Παρασκευόπουλος. Θα βγει σιγά σιγά. Εδώ θα είμαστε. Και θα βγει σιγά σιγά στην επιφάνεια. Πράξεις θα δείξουμε. Κύριε, απλά να σας ευχαριστήσουμε. Είναι κάποιος συγκερδισμένος από την συνάντηση. Μην βιαστούμε να το πούμε. Όχι, σε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί τώρα. Στα λόγια, το γεγονός ότι μίλησε για οδικό χάρτη, δηλαδή για διαπραγμάτευση, είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ρούμπος για την Τουρκία. Το ότι υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, χαμηλές θερμοκρασίες ευνοεί και τη μία και την άλλη χώρα. Γιατί μην κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι το πήραμε εμείς ως αντάλλαγμα, έτσι ευνοεί και τη μία και την άλλη χώρα. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε, ας περιμένουμε να δούμε τις πράξεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που μετράει είναι το τι θα ακολουθήσει. Κύριε Παραντή, τελευταία επισήμανση. Τουρκία δεν αλλάζει, κύριε Κουρή. Μακάρι να αλλάξει. Δεν νομίζω ότι η επίσκεψη ποτέ του δεν έχουμε δει. Ποτέ. Είναι μια χώρα φύση και θέση επεκτατική και βουλημική, ειδικά με τον σημερινό ηγέτη της, ο οποίος θα είναι, σας υπενθυμίζω, για άλλα 4,5 χρόνια στο τιμόνι αυτής της χώρας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ελλάδα, αλλά εκείνος θα είναι στην Τουρκία. Συνεπώς, οτιδήποτε αποφασίζει εκείνος τώρα, θα το βρει μπροστά του ο αυριανός πρωθυπουργός, όποιος και να είναι αυτός. Από πολιτικής πλευράς. Βουβή συνάντηση, απαντάω στο ερώτημα τι θα ήταν ένας τίτλος εφημερίδας. Βουβή συνάντηση. Δεν ξέρουμε ακόμη πού καταλήξαμε. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Ερωτηματικό για το τι σημαίνει οδικός χάρτης, ερωτηματικό τι σημαίνει συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. Αυτά. Λοιπόν, κύριε, να σας ευχαριστήσω. Γιάννης Κοράτης, Σταύρος Λιγερός και Άγγελος Συρίγος. Καλό βράδυ. Ανανοούμε το ραντεβού μας. Λοιπόν, πάνω απ' όλα.